Η πραγματική ευαισθησία μιας πολιτείας αποτυπώνεται στην ενέργεια και στους πόρους που διαθέτει για αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε αυτοί είναι άστεγοι, είτε αυτοί είναι οροθετικοί, είτε αυτοί είναι ναρκωμανοί, συμπολίτες μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους χρειάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τη στήριξη του κράτους. Και η μεγάλη δύναμη αυτού του προγράμματος είναι ακριβώς ότι συνδυάζει την στέγη, το να έχεις ένα ταβάνι πάνω από το κεφάλι σου, με την εργασία. Διότι τελικά η στέγη από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αν δεν δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτούς τους συμπολίτες μας να αισθανθούν ότι μπορούν να ξαναπατήσουν στα πόδια τους. Και τελικά η εργασία είναι αυτή μόνη η οποία μπορεί να δώσει πίσω σε αυτούς τους συμπολίτες μας αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια η οποία τους λείπει και είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν αγοράζετε έναν ελληνικό καφέ με το δικό σας εισόδημα από ότι όταν σας το προσφέρει κάποιος. Γι' αυτό και η μεγάλη δυσκολία του προγράμματος, και εκεί θέλω πραγματικά να σας ζητήσω να εργαστούμε όλοι μαζί, είναι να έχουμε περισσότερες ιστορίες όπως αυτή της κυρίας Διονυσίας. Αλλά για να το κάνουμε αυτό δεν χρειάζεται μόνο να βρούμε ένα διαμέρισμα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μάλλον το εύκολο. Το κομμάτι είναι να βρούμε εργοδότες, όπως ο κύριος Ζήσης, οι οποίοι θα πάρουν το ρίσκο ενδεχομένως και θα ξεπεράσουν την καχυποψία και θα προσλάβουν έναν συμπολίτη μας άστεγο, να του δώσουν αυτήν την ευκαιρία. Και ξέρουμε πολύ καλά, έχετε δίκιο, το είπατε, ότι δεν θα είναι όλες ιστορίες επιτυχίας. Θέλουμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες όμως, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ιστορίες όπως αυτή της κυρίας Διονυσίας. Και βέβαια τελικά όλα εξαρτώνται και από τη δύναμη των συμπολιτών μας που βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση να ξαναπατήσουν στα πόδια τους. Και όσο περισσότερες ιστορίες ανθρώπων που μπορούν να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, καταφέρουμε να μεταφέρουμε με όλα τα μέσα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι βασικοί ωφελημένοι του προγράμματος αυτού δεν περιμένουν να μας ακούσουν σήμερα από τα δελτία ειδήσεων ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μάθουν για το πρόγραμμα αυτό από το street work, από τους κοινωνικούς μας λειτουργούς, από ιστορίες ενδεχομένως που θα πάνε από στόμα σε στόμα. Αλλά όσο περισσότερες τέτοιες ιστορίες μπορέσουμε να μεταφέρουμε, τόσο θα υπάρχει ελπίδα τελικά. Ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.